Κάτι περισσότερο από δραματική είναι η κατάσταση που επικρατεί και στα γυμναστήρια με τις επιπτώσεις των νέων περιοριστικών μέτρων να πλήττουν βάναυσα τις επιχειρήσεις του κλάδου. Όπως έχετε καταλάβει, οι ασκούμενοι δυσκολεύονται πάρα πολύ να έρθουν. Όλα αυτά τα μέτρα είναι λίγο δύσκολα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει κάθε μέρα, μάλλον 2-3 φορές την εβδομάδα, rapid test. Συν τη μηνιαία συνδρομή, όπως καταλαβαίνετε, ξεπερνάει το 100 ευρώ. Οπότε λοιπόν είναι λίγο δύσκολο για τους ασκούμενους. Rapid και μοριακά τεστ για τους ανεμβολίαστους, αποστάσεις και ολιγομελή τμήματα συνθέτουν τη νέα πραγματικότητα. Οι ιδιοκτήτες βρίσκονται στα όρια τους, αφού πλέον δεν μπορούν ούτε καν να συντηρήσουν τις επιχειρήσεις τους. Έχει πέσει πάρα πολύ, θεωρώ, κρίση όσον αφορά τον οικονομικό τομέα. Δεν έχουν όλοι την ευκαιρία, την οικονομική ευκαιρία να έρχονται κάθε μέρα για να δίνουν συνδρομή, το μηνιαία συνδρομή και rapid και για το γυμναστήριο. Οπότε τους εμποδίζει. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων υποστηρίζουν πως τα δύο τελευταία χρόνια που έχει μπει στη ζωή μας η πανδημία του κορονοϊού, η δουλειά τους έχει πέσει τουλάχιστον κατά 40%. Ενώ κερασάκι στην τούρτα αποτελεί και η άθληση σε παράνομους χώρους που λειτουργούν ως γυμναστήρια. Σίγουρα έχει πέσει πάνω από 40% η δουλειά μας. Είναι δύσκολα πια. Δεν είναι εύκολα. Στα έλεγα τα τελευταία δύο χρόνια λόγω του COVID, επειδή άνοιξα πάνω στον κορονοϊό, έχει πέσει σε ένα ποσοστό το οποίο ήταν 80% επάνω, τώρα έχει πέσει στο 40% κάτω. Δηλαδή, θεωρώ πως όχι μόνο εμείς φυσικά, έτσι όλη η αγορά εννοείται, γιατί είναι κύκλος. Η αγωνία των γυμναστών είναι έκδηλη, καθώς τα έξοδα τρέχουν και τα έσοδα κόπηκαν μαχαίρι. Αν συνεχιστεί αυτά τα μέτρα, δεν θα είναι δύσκολα για εμάς, θα είναι για όλο τον κόσμο και δυστυχώς θα αναγκαστούμε να κλείσουμε. Όχι μόνο δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολα. Ειδικά εμείς έχουμε πληγεί πάρα πολύ. Γιατί οι μήνες που δουλεύουμε τα γυμναστήρια είναι συγκεκριμένοι. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, πριν το καλοκαίρι όλοι θέλουν όλοι να βγουν στις παραλίες κτλ. Συν το ότι Χριστούγεννα και Πάσχα ο κόσμος δεν έρχεται γυμναστήριο. Είναι δύσκολα λοιπόν. Οπότε αμέσως 5-6 μήνες κάνονται έτσι.